Λοιπόν, καλημέρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μέλη της εκτελεστικής γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, μέλη της πανελλαδικής γραμματείας του ΜΑΣ, συνδικαλιστές από τις σχολές της Αθήνας, για να συζητήσουμε την οργάνωση του αγώνα μας από εδώ και στο εξής, για το ουσιαστικό άνοιγμα των πανεπιστημίων μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας, για να μην περάσει η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, που θέλει εμάς και τις οικογένειές μας να πληρώσουμε τη νέα κρίση. Δεν ξεκινάμε σήμερα τον αγώνα μας. Έχουμε πείρα από όλο το προηγούμενο διάστημα και τη μάχη που δώσαμε μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, με τα ιδρύματα ουσιαστικά κλειστά, για να μορφωθούμε, να υπερασπιστούμε την υγεία και τα δικαιώματά μας. Σε αυτή τη μάχη πρωτοστάτησαν από την πρώτη στιγμή οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι επιτροπές, οι αγωνιστές που συσπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Συνέβαλαν αποφασιστικά στην προσαρμογή της λειτουργίας και της δράσης των συλλόγων στις νέες συνθήκες, στην επεξεργασία και διαμόρφωση διεκδικήσεων, στην οργάνωση σχεδίου πολύμορφων παρεμβάσεων γύρω από όλα τα ζητήματα, δίνοντας απάντηση στην κυβερνητική προπαγάνδα και προσπάθεια να επικρατήσει καθολική αποδοχή της πολιτικής της, συμβιβασμός και πάυση της διεκδίκησης στο όνομα των έκτακτων συνθήκων που έφερε η πανδημία. Δεν πέρασε λοιπόν το σχέδιο της κυβέρνησης και το δείχνει αυτό ο αγώνας που έδωσαν οι εστιακοί φοιτητές όταν επιχείρησε η κυβέρνηση να τους ξεσπιτώσει, το δείχνουν οι πολύμορφες δραστηριότητες που έφεραν πολλούς φοιτητές πιο κοντά στο φοιτητικό του σύλλογο αυτή την περίοδο, η εθελοντική συμβολή των φοιτητών ιατρικής, νοσηλευτικής σε όλη τη χώρα στο πλευρό των υγειονομικών στα νοσοκομεία, οι εθελοντικές ομοδοσίες και ανταπόκριση που αυτές είχαν την περασμένη άνοιξη. Αυτή την περίοδο δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στη διεκδίκηση για το άνοιγμα των σχολών μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας, πραγματοποιώντας πλήθος παρεμβάσεων, κινητοποιήσεων σε διοικήσεις τμήματων, σχολών, στο Υπουργείο Παιδείας. Η στάση της κυβέρνησης επιβεβαιώνει ότι οι μορφωτικές μας ανάγκες, η υγεία μας, τίθενται για ακόμα μια φορά σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για τους οποίους αυτή σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα όλη αυτή την περίοδο. Συνεχίζει εμπεγμό σε βάρος μας, αφού έχουν ανοίξει μέχρι και η παιδική σταθμή και παράλληλα η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα πανεπιστήμια. Αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματα των φοιτητών σε όλη τη χώρα, από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, και επικαλείται προσχήματα. Κάνει κριτική στη νεολαία για ανευθυνότητα, για να κρύψει τις δικές της τεράστιες ευθύνες, που αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας είναι εκτεθειμένο, τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία και εμείς, η μόρφωσή μας, βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι σχολές μας δεν θα λειτουργήσουν με ευκολόγια και αυτό το ξέρουν καλά. Επομένως, είναι εμπεγμός να κάνουν λόγο για άνοιγμα των πανεπιστημίων, τη στιγμή που δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί αυτό, όταν οι ίδιες οι διοικήσεις των ιδρυμάτων, των τμημάτων, αυτοί δηλαδή που αποτελούν διαχρονικούς συνομιλητές της κυβέρνησης, ομολογούν ότι δεν υπάρχει το προσωπικό και οι υποδομές για να εξασφαλιστεί η διδασκαλία και ακόμη και με αποφάσεις τους αναιρούν ακόμα και το τυπικό άνοιγμα των σχολών που προβλέπει ως τώρα το Υπουργείο. Για παράδειγμα, τα εργαστηριακά μαθήματα που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις απαιτούν μέτρα προστασίας πολύ περισσότερα από τη χρήση μάσκας για διδάσκοντες και φοιτητές, ώστε να διεξαχθούν με ασφάλεια. Σε πολλές σχολές και τμήματα, οι χώροι των εργαστηρίων αλλά και των αιθουσών δεν μπορούν να χωρέσουν τους φοιτητές με ταυτόχρονη τήρηση των αποστάσεων. Πολλοί δεν επαρκούσαν για να χωρέσουν τους φοιτητές ούτε πριν τις συνθήκες της πανδημίας. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα είναι ελάχιστοι και όχι με σταθερές σχέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συνεχείς καθαρισμοί. Το διδακτικό προσωπικό δεν επαρκεί στην πλειοψηφία των ιδρυμάτων, αφού πολλοί έχουν συνταξιοδοτηθεί και οι προσλήψεις είναι ελάχιστες. Παράλληλα, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα με δηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας ότι προετοιμάζει νέο νομοσχέδιο. Να πάψει τώρα κάθε τέτοια συζήτηση για νέο νομοσχέδιο που θα φέρει κριτήρια εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που θα έρθει να προσθέσει εμπόδια στο ήδη υπάρχον σχολείο εξεταστικό κέντρο, κάθε συζήτηση για όρια φοιτησης, νησυνδύο και άλλα, που βάζουν περαιτέρω εμπόδια στον αγώνα που κάνουμε ήδη, χωρίς καμία στήριξη από το κράτος, να σπουδάσουμε φοιτητές των λαϊκών οικογενειών. Άλλωστε, η υποβάθμιση των πανεπιστημίων δεν είναι οι φοιτητές μεγάλων ετών, αλλά η κατάσταση που ζούμε όλα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τους τελευταίους μήνες διδασκαλίας παροδίας, που σε συνδυασμό με την ασφεκτική οικονομική κατάσταση των οικογενειών μας οδηγούν φοιτητές σε όλη τη χώρα αντιμέτωπους με τον κίνδυνο εγκατάλειψης των σπουδών τους. Η πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι αντιμετωπίσαμε θα μπορούσε να είναι σήμερα διαφορετική. Η κυβέρνηση από το πρώτο ξέσπασμα της πανδημίας έτρεξε να προστατέψει τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, γι' αυτό και έδωσε από την πρώτη στιγμή πακέτα στήριξης σε αυτούς, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. με χαρακτηριστικά παραδείγματα την οικονομική ενίσχυση στους κλινικάρχες. Δεν κινήθηκε με γνώμονα την εξασφάλιση της υγείας του λαού, αλλά με σκοπό να αποφευθεί η απότομη κατάρρευση του εθνικού συστήματος υγείας, που λόγω της διαχρονικής πολιτικής των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών για την εμπορευματοποίηση της υγείας, της ιδιωτικοποίησης, τη μείωση των δαπανών, δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί όχι μόνο στις ανάγκες που προέκυψαν με την πανδημία, αλλά ούτε και σε αυτές που προϋπήρχαν. Τρανή απόδειξη ότι μήνες μετά το πρώτο κύμα εξακολουθεί η κυβέρνηση να αγνοεί εκκλήσεις υγειονομικών των σωματείων τους για προσλήψεις προσωπικού, για άνοιγμα ΜΕΦ, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να γίνονται μαζικά και τακτικά τεστ σε εργαζόμενους και ασθενείς, να μπορούν να προστατευτούν όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όσοι νοσούν, να καλύπτονται συνολικά οι ανάγκες για υγεία του γενικού πληθυσμού. Αντίστοιχα, την περίοδο του καλοκαιριού, η κυβέρνηση έβαλε πάνω απ' όλα πάνω από την υγεία και την ασφάλειά μας τα συμφέροντα των μονοπωλίων του τουρισμού, των μεταφορών. Τώρα, για να κρύψει ότι τα πρωτόκολλα λάστιχο που δημιουργεί εκείνη και αλλάζουν αναπερίσταση είναι αυτά που οδηγούν στη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, εξαντλεί την αυστηρότητα και τις υποδείξεις της στη νέα γενιά για τον τρόπο συμπεριφοράς της, σαν να μην είμαστε εμείς αυτοί που κινδυνεύουμε καθημερινά για να μετακινηθούμε, για να εργαστούμε, που θα κινδυνεύσουμε με το πιθανό άνοιγμα χωρίς όλα τα αναγκαία μέτρα στα πανεπιστήμια μας. Οι ελλείψεις και τα προβλήματα που μας εμποδίζουν να συνεχίσουμε τις σπουδές μας φανερώνουν τις συνέπειες της αυτονομίας και της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης, που χρόνια τώρα υλοποιούν ως κατευθύνσεις της κυβερνήσης η μία μετά την άλλη. Εδώ δηλαδή και χρόνια, ακόμα και τα ελάχιστα χρήματα που δίνονται στα πανεπιστήμια δεν προορίζονται για τις ανάγκες μας. Αλλά για την υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα, η κυβέρνηση προχώρησε στην έγκριση κονδυλίου ΕΣΠΑ με συνολική αξία περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ και στόχο την προσέλκυση φοιτητικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία, προτεραιότητα είναι να υλοποιηθούν οι νόμοι που ψηφίστηκαν το τελευταίο διάστημα, νόμοι Κεραμέως και Γαβρόγλου. Είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι οι ανάγκες των φοιτητών. Μπορεί εδώ δηλαδή και μήνες να μην έχουν πάρθει μέτρα προστασίας που διεκδικούμε εμείς αλλά και οι διδάσκοντες, αλλά παράλληλα συνεχίζονται κανονικά οι business των ιδρυμάτων στις πλάτες μας. Δεν σταμάτησαν ποτέ οι συζητήσεις για επιβολή διδάκτρων σε όσα μεταπτυχιακά είχαν μείνει χωρίς δίδακτρα. Δεν σταμάτησαν να εγκαινιάζονται νέα προγράμματα, ξενόγλωσσα και μη, επιπληρωμή, να σχεδιάζονται συνεργασίες των ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Διεκδικούμε από την κυβέρνηση και το κράτος να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για την παιδεία στο ύψος των αναγκών. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι που να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης σε εστίες, σχολές και λέσχες σύτησης. Να αναβαθμιστούν καθοριστικά οι υποδομές που θα εξασφαλίσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό με σύγχρονες αίθουσες υπολογιστών, βιβλιοθήκες, εργαστηριακούς χώρους για κάθε τμήμα και ίδρυμα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές. Τα εκατομμύρια που η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα στους ΕΛ και των ιδρυμάτων μέσω ΕΣΠΑ να διατεθούν για το άνοιγμα των σχολών. Σήμερα υπάρχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό που αποτελείται από νέους επιστήμονες, μεταδιδακτορικούς και άλλους, που αν προσληφθεί και διοριστεί με δικαιώματα, μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη των νέων αναγκών που έχουν προκύψει, ώστε να διεξαχθούν όλα τα μαθήματα σε ολιγάριθμα κλιμάκια και με τα μέτρα προστασίας. Να συνεχιστούν όλες οι διαδικασίες των πανεπιστημίων χωρίς καμία καθυστέρηση. Αντίθετα, η πρόσκαιρη και μερική αξιοποίηση των μεταδιδακτορικών και άλλων, χωρίς να εξασφαλίζονται τα δικαιώματά τους που προετοιμάζει το Υπουργείο αυτή την περίοδο, προκειμένου να καλύψει όπως τις τεράστιες ανάγκες στις σχολές, δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη να στελεχωθούν σήμερα τα ιδρύματά μας κατάλληλα και με πληρότητα. Με σχέδιο Υπουργείου, Διοικήσεων, Δήμων και Περιφερειών να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι των πανεπιστημίων για τη διδασκαλία το νέο εξάμηνο. Να συντηρηθούν και να διαμορφωθούν κλειστά επιχρόνια κτίρια, να διατεθούν άλλα που τα ιδρύματα νοικιάζουν σε επιχειρήσεις, να ανοίξουν συνεδριακά κέντρα, δημοτικοί και ιδιωτικοί χώροι. Γιατί μπορεί οι φοιτητές να στηβαζόμαστε κάθε χρόνο στα αμφιθέατρα για να παρακολουθήσουμε μαθήματα, εδώ και μήνες να ακούμε παντού ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί διαζώζοντα διδασκαλία γιατί δεν χωράμε στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν ωστόσο αυτή τη στιγμή σύγχρονοι χώροι που είτε κρατούνται αναξιοποιητοί, είτε προετοιμάζονται για να δεχθούν νέα μεταπτυχιακά, προπτυχιακά, ξενόγλωσσα, ταχύρυθμα και άλλα προγράμματα επιπληρωμή στα πλαίσια της επιχειρηματικής δράσης των σχολών, από τα οποία οι φοιτητές δεν περνάμε όλο αυτόν τον καιρό ούτε απ' έξω. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά όλους αυτούς που μετατρέπουν τη χώρα μας σε πολεμική μηχανή ως μέρος των επικίνδυνων εμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή. Απορρίπτουμε την επικίνδυνη πολιτική κυβερνήσεων που για χάρη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων δένουν την Ελλάδα όλο και πιο σφιχτά στο άρμα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αθλιότητα της κυβέρνησης, της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ πιάνει πάτο αν δούμε τις αβάσταχτες εικόνες που φτάνουν καθημερινά στα μάτια μας από τα νησιά της Ελλάδας που φιλοξενούν τους πρόσφυγες, αλλά ακόμα και κάνοντας μια επίσκεψη στο κέντρο της Αθήνας, όπου στηβάζονται χιλιάδες, χωρίς ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, παραδομένοι στα χέρια των αρπακτικών των ΜΚΟ. Εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα από μια πολιτική που έχει την υπογραφή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, των συμφωνιών που υπέγραψαν και υλοποιούν τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση όσο και η τωρινή. Αντί να επιταχυνθούν δηλαδή διαδικασίες απόδοσης ασύλου σε συνθήκες αξιοπρεπούς φιλοξενίας, να κλείσουν τα κέντρα φυλακές και να απογκλωβιστούν άμεσα χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα, η κυβέρνηση στείνει νέες μόριες και διονύζει τα βάσανα αυτού του δυστυχισμένου. Όλο το προηγούμενο διάστημα έκλεινε τα αυτιά της στα αιτήματα των φορέων, των συνδικάτων, των υγειονομικών και των κατοίκων για απεγκλωβισμό, για αποσυμφόρηση των δομών και απαντούσε στέλνοντας ΜΑΤ, διαστρεβλώνοντας και συκοφαντώντας τα αιτήματά τους. Τέλος, κυβέρνηση και στηρίγματά της στα πανεπιστήμια, μαζί με μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, βάζοντας μπροστά την πανδημία, τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή έχει δημιουργήσει, πασχίζουν ακόμη και τώρα να πάψει κάθε συζήτηση, ανταλλαγή γνώμης και από κοινού λήψη αποφάσεων ανάμεσα στους φοιτητές. Η φυσική μας παρουσία στη συζήτηση, αλλά και στον αγώνα, είναι αυτή που πιέζει για λύση των προβλημάτων μας. Βάζει εμπόδια στα χειρότερα που έρχονται, σε αυτά που δεν αντιμετωπίζονται με ένα κλικ από τον καναπέ. Οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι σε μεγάλους χώρους δουλειάς, βρέθηκαν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της πανδημίας εξαιτίας της πολιτικής κυβέρνησης κεφαλαίου και όχι γιατί συζήτησαν και οργάνωσαν τον αγώνα τους. Τόσο εκείνοι, όσο και οι συνάδελφοι οικότροφοι που πραγματοποίησαν συνελεύσεις εν μέσω πανδημίας με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων, όλοι όσοι κινητοποιήθηκαν για να λυθούν τα προβλήματα συνέχεια του εξαμήνου και της εξεταστικής, είμαστε η ζωντανή απόδειξη ότι μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μαζί με τους συμφοιτητές μας, αύριο με τους συναδέλφους μας, ενάντια σε όσους μας θέλουν χειροκροτητές ή έστω παθητικούς κριτές, μπορούμε να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας. Παίρνουμε δύναμη από τον τεράστιο αγώνα που έδωσαν και δίνουν οι εργαζόμενοι, οι υγειονομικοί, τα σωματεία και οι ομοσπονδίες τους για να υπερασπιστούν την υγεία και τα δικαιώματα του λαού. Από τον αγώνα των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους, από τα τοξικά σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, από τις μαχητικές μαθητικές κινητοποιήσεις. Οι πολύμορφες δράσεις με αίτημα τη θωράκιση του συστήματος υγείας και την ουσιαστική προστασία του λαού από τον κίνδυνο, με μαζικές προσλήψεις, μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με επίταξη δομών υγείας του ιδιωτικού τομέα και κάλυψη των κοινών σε ΜΕΘ, οι παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, οι κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια απάντησης στα νέα μέτρα και τον κατάπτυστο νόμο απαγόρευσης των διαδηλώσεων, η μεγάλη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, οι κινητοποιήσεις μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και φοιτητών για το άνοιγμα σχολείων και πανεπιστημίων δίνουν απάντηση ότι η κυβερνητική προσπάθεια για να επικρατήσει η γη ηχθείως θα πέσει στο κενό. Δείχνουν το δρόμο για να αδυναμώσει τώρα η πάλι για τη ζωή που έχουμε ανάγκη, αυτή η πάλι που δεν μπορεί να περιμένει, στέλνουν το μήνυμα ότι δεν θα συμβαστούμε, δεν θα δεχτούμε να πληρώσουμε εμείς με τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή μας τη νέα κρίση. Οι αγώνες μας είναι αυτοί που φέρνουν αποτελέσματα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα, διαμορφώνουν το έδαφος για μεγαλύτερους αγώνες που θα ανατρέψουν συνολικά τη σημερινή κατάσταση που ζούμε. Δίνουν απάντηση σε όσους στοχοποιούν την νεολαία για ανευθυνότητα, για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Στέλνουν μήνυμα ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις και τα όνειρά μας. Δεν βγάζουμε πλάτη για να βγουν από τη νέα κρίση λάδι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μας διαπαιδαγωγούν με αξίες της συλλογικότητας, του οργανωμένου αγώνα, κόντρα στα μαθήματα υποταγής που μας δίνουν για να εξασφαλίσουν τη συνένεση και τη σιωπή μας. Τελικά, μας βγάζουν ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά, να δώσουμε με καλύτερους όρους τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Μας προετοιμάζουν να βγούμε νικητές στη μάχη την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Η Πανελλαδική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών επεξεργάστηκε φέτος πλαίσιο διεκδικήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 με στόχο να απευθυνθεί στις χιλιάδες φοιτητές της χώρας με τους οποίους δίνουμε την ίδια μάχη για να μορφωθούμε, να σπουδάσουμε το αντικείμενό μας, να δουλέψουμε σε αυτό με πλήρη δικαιώματα μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της πανδημίας και της νέας κρίσης. Απευθυνόμαστε σε κάθε φοιτητή που αγωνιά για το μέλλον του. Σε όσους βλέπουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, ενάντια στην επίθεση στα δικαιώματά μας. Σε όσους έχουν προβληματισμούς και επιφυλάξεις και ενδιασμούς για το αν και πώς θα σπουδάσουμε όπως ονειρευόμαστε. Τους πρωτοετής συναδέλφους που ξεκινούν τώρα τη νέα φάση της ζωής τους. Σε όλους τους φοιτητές που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα τη μάχη να συνεχίσουν τις σπουδές τους εν μέσω πανδημίας, στους πρακτικά ασκούμενους ή τελειόφοιτους, που δεν μπόρεσαν να πάρουν το πτυχίο τους όπως υπολόγισαν λόγω των νέων εμποδίων που μπήκαν στον δρόμο τους. Σε όλους τους συμφοιτητές μας οικοτρόφους που η κυβέρνηση επιχείρησε να πετάξει στον δρόμο και δίνουν τη μάχη για σπουδές και για την επιβίωση στις αιστείες όλης της χώρας, με ολοένα και χειρότερες συνθήκες. Στους εργαζόμενους φοιτητές που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με τη δουλειά και τις σπουδές, ανασφάλιστοι, με εξοδοτικά ωράρια, με κίνδυνο της ζωής τους εξαιτίας της έλλειψης μέτρων προστασίας. Απευθυνόμαστε στους εκλεγμένους εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια των σχολών που θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση στη σχολή και στο σύλλογό τους. Σε όσους έδωσαν το προηγούμενο διάστημα τη μάχη στο πλευρό του εργαζόμενου λαού ενάντια στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, την ένταση της καταστολής, της τρομοκρατίας, ενάντια σε αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια Κεραμέως και Γαβρόγλου. Το πλαίσιο πάλης που περιλαμβάνει την πείρα που συγκεντρώσαμε φοιτητές από όλη τη χώρα, τις διεκδικήσεις μας για το άνοιγμα των πανεπιστημίων, για δωρεάν σπουδές, σύντηση, στέγαση για όλους, σπουδές πραγματικά σύγχρονες και ολοκληρωμένες, πτυχία εφόδια για να βρούμε δουλειά στο αντικείμενό μας, είναι απάντηση στην κυβερνητική προσπάθεια να πιστούμε ότι το σύγχρονο πανεπιστήμιο είναι αυτό με τα γενικευμένα δίδακτρα, με την αξιολόγηση της μόρφωσης και της γνώσης με επιχειρηματικά κριτήρια, με τις ιδιωτικοποιημένες παροχές και την κουτσουρεμένη τηλεκπαίδευση. Οι διεκδικήσεις που επεξεργαστήκαμε είναι διέξοδος για κάθε φοιτητή που σκέφτεται αν σήμερα πραγματικά θα μπορούσε να σπουδάζει όπως σκέφτεται και ονειρεύεται. Είναι διεκδικήσεις που αποτυπώνουν τα αυτονόητα και δικαιώματά μας σήμερα, διεκδικήσεις με βάση αυτά που έχουμε ανάγκη, όχι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων που υποχρηματοδοτεί και εμπορευματοποιεί την παιδεία, με βάση τις δυνατότητες που προκύπτουν από την εξέλιξη των επιστημών που σπουδάζουμε, με βάση τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα να μορφωνόμαστε όλοι οι νέοι άνθρωποι, με βάση την ανάγκη να δουλεύουμε, αξιοποιώντας την επιστήμη, την τέχνη μας για την κάλυψη των αναγκών του λαού. Καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους να αξιοποιήσουν το διεκδικητικό πλαίσιο του ΜΑΣ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ως εργαλείο και όπλο στον αγώνα που σήμερα δίνουμε. Να το μελετήσουν, να το συζητήσουν με τους συμφοιτητές τους, να στηριχτούν στις δυνατότητες που δίνει για να διαμορφώσουν πλαίσιο διεκδικήσεων για τους φοιτητικούς τους συλλόγους, για να οργανώσουν τη δράση και τις διεκδικήσεις τους με βάση και την κατάσταση που επικρατεί στη σχολή και το τμήμα τους. Το ίδιο το κείμενο είναι αποτέλεσμα συλλογικής συζήτησης του πανελλαδικού οργάνου, που με ευθύνη της εκτελεστικής γραμματείας έγινε φέτος μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες και με έκτακτα μέτρα. Τώρα, τη σκητάλη παίρνει η δραστηριότητα για την πλατιά γνωστοποίηση των διεκδικήσεων του ΜΑΣ, του πλαισίου του, αξιοποιώντας όλους τους τρόπους για να φτάσουμε σε πολλούς φοιτητές μας να ακουστεί δυνατά η φωνή μας. Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο, από αύριο ακόμα πιο εξοπλισμένη. Τώρα είναι η ώρα να αυξηθεί σημαντικά η συσπήρωση των φοιτητικών συλλόγων, να μην είναι κανένας μόνος του μπροστά στις νέες δυσκολίες. Τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστούμε αποφασιστικά τα δικαιώματά μας. Να δυναμώσει η μόνη πανελλαδική συσπήρωση φοιτητών, φοιτητικών σπουδαστικών συλλόγων, συλλόγων οικοτρόφων, επιτροπών αγώνα και επιτροπών ετών, κόντρα σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρηματικούς ομίλους, για να κάνουμε πράξη τα όνειρα και τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Συνεχίζουμε αποφασιστικά την παρέμβασή μας για το άνοιγμα των πανεπιστημίων με παρεμβάσεις σε διοικήσεις, συγκλήτους, πριτανίες. Δίνουμε συνέχεια στις μαχητικές και επιτυχημένες κινητοποιήσεις, αποκοινούμε τους μαθητές, τις συντονιστικές επιτροπές τους. Απαντάμε στην τρομοκρατία, την προσπάθεια καταστολής και συκοφάτησης των δίκαιων ετοιμάτων μας στην Αθήνα με νέο συλλαλητήριο αποκοινούμε τους μαθητές. Δίνουμε δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στις 13 Οκτώβρη, στην Αθήνα στις 6.30 στο Σύνταγμα. Δίνουμε δυναμικό παρόν 7 του Οκτώβρη έξω από το Εφετείο, ημέρα ολοκλήρωσης της δίκης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι αγωνιστές φοιτητές που συσπηρωνόμαστε στο Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, υψώναμε, υψώνουμε και θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τείχος σε οποιαδήποτε προσπάθεια φασιστικών στοιχείων να βγουν στην επιφάνεια και να αρχίσουν το ναζιστικό ρατσιστικό τους δηλητήριο. Έχουμε ήδη δώσει αρκετές μάχες κοντά σε αυτούς, κατορθώνοντας να τους απομονώσουμε και από τις σχολές μας, αλλά και από τα σχολεία, τις γειτονιές, τους χώρους εργασίας και συνολικότερα την κοινωνία. Παίρνοντας καθοριστικό ρόλο στην εκλογική συρρήκνωση των δολοφόνων ναζιστών της Χρυσής Αυγής, που αποτελεί τον κύριο εκφραστή των φασιστικών απόψεων στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Βέβαια, η εκλογική της συρρήκνωση σε καμία περίπτωση δεν μας επαναπαύει. Ήδη τα ηγετικά του στελέχη έχουν δημιουργήσει μια σειρά από νέα κόμματα, τα οποία έχουν κοινές καταβολές με τη Χρυσή Αυγή, όσο και αν έχουν στόχο να αποτινάξουν από πάνω τους τη ρετσινιά του φασίστα ναζιστή. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από γεγονότα που έχουμε ζήσει, αλλά και από την ιστορία, πως ο φασισμός και οι χραστές του δεν είναι κάτι που πέφτει από τον ουρανό, αλλά κάτι που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σύστημα και που αξιοποιείται από αυτό όποτε χρειάζεται. Μπορεί λοιπόν σήμερα, κάτω από την παρέμβαση του εργαζόμενου λαού, των ταξικών σωματείων, της νεολαίας και μέσα στα πανεπιστήμια, τα αφεντικά τους να τους έχουν εμαντρώσει, όμως στο μέλλον είναι πιθανό να τους ξαναμολύσουν για να χτυπήσουν φοιτητές, εργαζόμενους, οι οποίοι αγωνίζονται και παλεύουν για να δοθεί λύση στα σημερινά προβλήματα. Οι φασίστες είναι το μακρύ χέρι των εργοδοτών, των μεγαλοεπιχειρηματιών. Γι' αυτό και οι κάθε λογής φασίστες πιάνουν πρώτη στασίδη στη στήριξη των νέων μέτρων που τσακίζουν τα δικαιώματά μας, χτυπώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Αποτελούν πολύτιμο όπλο στην προσπάθεια νεολαία ο λαός να μην σηκώνει κεφάλι μπροστά στη νέα κρίση που ετοιμάζουν να του φορτώσουν, στην προσπάθεια να επικρατήσουν στους χώρους δουλειάς, σε σχολεία και σχολές, σιγή νεκροταφείου, να περνάνε χωρίς αντιδράσεις αντιλαϊκά μέτρα, να δυναμώσει ο φόβος και ο συμβιβασμός. Γι' αυτό στοχοποιούν μετανάστες, εργάτες, πρόσφυγες, ανθρώπους που η πολιτική του υπεριαλισμού με τους πολέμους, τις επεμβάσεις και τη φτώχεια τους ξύλωσαν από τα σπίτια τους. Δεν ήταν καθόλου τυχαίες ούτε οι επιθέσεις στους Αιγύπτιους ψαράδες, ούτε η επίθεση στα μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, ούτε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, από την οποία πρόσφατα συμπληρώθηκαν 7 χρόνια. Φέτος, η ημερομηνία δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από την ναζιστική Χρυσή Αυγή συμπίπτει με την περίοδο ολοκλήρωσης της δίκης εγκληματικής οργάνωσης στις 7 Οκτώβρη. Μια δίκη που καθυστέρησε χαρακτηριστικά με ευθύνη των μέχρι τώρα κυβερνήσεων που έφταναν ακόμα και στο σημείο να λένε ότι δεν έχουν αίθουσες. Πέρα όμως από την καθυστέρηση, ευθύνη έχει συγκεκριμένα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι της αλλαγής του ποινικού κώδικα, όπου πρακτικά δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας του ηγετικού πέραν της Χρυσής Αυγής. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως η εισαγγελία διαστρεβλώνει και αποσιωπεί τεράστιο αποδεικτικό υλικό που έχει παρουσιαστεί μέσα σε αυτή την πολύχρονη ακροαματική διαδικασία. Αναπαρήγαγε όλους τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ναζιστών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υιοθετήσει τόσο τη δήλωση του Κασιδιάρη ότι η δολοφονία του Φύσσα ήταν κατά της Χρυσής Αυγής, όσο και τον ισχυρισμό του Μιχαλολιάκου ότι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για τη δολοφονία Φύσσα αφορούσε δήθεν την ανάληψη της εκλογικής πολιτικής φθοράς του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Αυτή η στάση της εισαγγελέα ξεπλένει τους εγκληματίες της ναζιστικής οργάνωσης, επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο για την τελική αθώωση των δολοφόνων φασιστών. Αποτελεί πραγματική πρόκληση απέναντι στα θύματα της ναζιστικής οργάνωσης, αλλά δεν έρχεται από το πουθενά. Δείχνει ότι οι λουφαγμένοι σε έναν βαθμό σήμερα ναζί αποτελούν κρίσιμη εφεδρεία για τα μονοπόλια, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι άλοθη για να μπορούν τα κατακάθια του ναζισμού, οι φασίστες με όποια ετικέτα, να συνεχίσουν την εγκληματική τους δράση. Η δίκη λοιπόν μπορεί να φτάνει στο τέλος της και εμείς, σαν Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, απαιτούμε να τους επιβληθούν οι ανώτερες ποινές. Όμως δεν θα επαναπαυτούμε στην απόφαση ενός δικαστηρίου. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με τον λαό απέναντι σε κάθε φασιστικό έκτρωμα που εμφανίζεται στις σχολές μας, στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς. Οργανώνουμε τη δυναμική μας παρέμβαση στο πλευρό του εργαζόμενου λαού, των φορέων, των σωματείων, των ομοσπονδιών σε όλη τη χώρα που φωνάζουν αυτή την περίοδο δεν ξεχνάμε. Οι ναζί εγκληματίες στη φυλακή. Παίρνουμε τη σκητάλη από τις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών σε όλη τη χώρα και απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε νέο άνθρωπο, αυριανό εργαζόμενο, επιστήμονα, να δώσει το ηχηρό παρόν την 7η Οκτώβρη έξω από το εφετείο. Να συμβάλλει στην απομόνωση του φασισμού και του συστήματος που τον γεννά. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, νομίζω πως πρέπει να θέσουμε και ως βασικό ζήτημα, ως αιχμή πάλης μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, εμείς εδώ ως μέλη της Εκτελεστικής και Πανελλαδικής Γραμματείας του ΜΑΣ, αλλά σε ολοκληρωμένοι στους φοιτητικούς συλλόγους, να πάρουμε όλα τα μέτρα για να γίνει το ζήτημα της στέγασης, μαζί με το να ανοίξουν τώρα όλα τα ιδρύματα, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, βασικές αιχμές της πάλης μας. Φέτος είναι μια χρονιά που χιλιάδες φοιτητές πλήρωσαν αλλά και πληρώνουν ακόμα υπέρογκα ποσά σε νοίκια για σπίτια που έμειναν κλειστά για μήνες ή άνοιξαν για ελάχιστες μέρες στην εξεταστική, αφού τα πανεπιστήμια παραμένουν ακόμα κλειστά. Σε αυτή την κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και το επιπλέον άγχος που βιώνουν όλοι αυτοί οι φοιτητές, που βιώνουμε, αφού βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και δεν ξέρουμε ακόμα με τι όρους θα συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Ειδικά οι φοιτητές που είναι μπροστά στο δίλημμα του αν θα συνεχίσουν να ξεζουμίζονται μαζί με τις οικογένειές τους για να συντηρήσουν ένα επιπλέον σπίτι, στα ενδεχόμενα να γίνουν διαζώσεις, μονάχα κάποια εργαστήρια ή κάποια επιλεγόμενα μαθήματα, ή στο να διακόψουν τις σπουδές τους για όσο διαρκεί η πανδημία, στο να παρατήσουν εντελώς τις σπουδές τους, αφού οι περισσότεροι είναι παράλληλα εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, γιατί όχι μόνο συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων δεν είχε πάρει εξ αρχής μέτρα για αυτούς τους φοιτητές, αλλά και γιατί μπροστά στην πανδημία ενίσχυσε με ένα πενιχρό επίδομα τους φτωχότερους των φτωχότερων. Συγκεκριμένα, το μόνο που έκανε είναι να διατυμπανίζει ότι η μείωση 40% για τα ενίκεια, η οποία πλέον και εφαρμόζεται μόνο για όσους φοιτητές έχουν γονείς που βρίσκονται σε αλευθερή σύμβαση, θεωρούν ότι αρκούσε ως μέτρο για τους φοιτητές τη στιγμή που μια οικογένεια κλήθηκε να καλύψει με 800 ευρώ επίδομα ενίκεια για δύο ή περισσότερες κατοικίες, δηλαδή της βασικής και της φοιτητικής. Θα πρέπει να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κανένας συμφοιτητής μας να μην παρατήσει τις σπουδές τους. Μέσα από τους συλλόγους μας, μέσα από τους συλλόγους που συσπηρώνονται στο ΜΑΣ, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για τη φοιτητική στέγη. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και όσοι έμειναν εκτός εστιών. Όσοι έμειναν εκτός εστιών που κάνουν κάθε χρόνο εκ νέου αίτηση για δωμάτιο στην εστία του Πανεπιστημίου τους, για να πάρει τελικά το πολυπόθητο κλειδί 1 στους 10 φοιτητές με βάση και τα περσινά στοιχεία, την ίδια ώρα που μόνο στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών κάθε χρόνο μένουν εκτός εστίας 250 φοιτητές. Την ίδια κατάσταση γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι οι οικότροφοι που κάθε καλοκαίρι τους ξεσπιτώνουν για να μπουν εξ αρχής με τη νέα χρονιά στις εστίες τους. Την ξέρουν πολύ καλά οι οικότροφοι που εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση τους πέταξε από την εστία ή έστειλε μερικούς από αυτούς σε ακατάλληλα δωμάτια ξενοδοχείων με κοριούς. Την ξέρουν επίσης καλά και οι φοιτητές μεγάλων ιδρυμάτων όπως του Πάντειου Πανεπιστημίου ή του Πανεπιστημίου Πειραιά, που το ίδρυμά τους δεν διαθέτει καν φοιτητική εστία και οι πιθανότητες να βρουν δωμάτιο είναι ελάχιστες. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που συγκεκριμένα το ίδρυμα του Παπί έχει στην ιδιοκτησία του το κτίριο της Άρσης Βαρών στην Νίκαια με έτοιμα διαμορφωμένα δωμάτια. Η κυβέρνηση, έχοντας μάθει καλά από τους προκατόχους της, παρουσιάζει ως λύση για τη βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας να μετατραπεί αυτή σε μια ακόμη πιο κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα για τους έχοντες, γι' αυτό και προχωράει τη βαθύτερη εμπλοκή των εργολάβων στις διάφορες λειτουργίες των εστιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύντηση, όπου πολλές εστίες, όταν δεν συμφέρει τον εργολάβο, μένουν χωρίς φαγητό, μειώνει τις μερίδες, δεν τους δίνει νερό. Γι' αυτό δίνει λοιπόν το ελεύθερο στην ανέγερση νέων ιδιωτικών εστιών, όταν τα δωμάτια στις εστίες των πανεπιστημίων δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Γι' αυτό προχωράει με την ιδιωτικοποίηση των εστιών, επιβάλλοντας τέλη και νίκες στις εστίες, όταν η οικότροφη επιθετική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών περίμεναν εδώ και χρόνια και μετά από αγώνες κατέκτησαν να γίνει η ανακαίνιση ενός μόνο κτηρίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι οικοτρόφων που συσπηρωνόμαστε στο ΜΑΣ θα πρέπει να συντονίσουμε τη δράση μας, να συμπαρουσύρουμε ακόμα περισσότερους συλλόγους, να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να λυθούν τα εκρηκτικά ζητήματα της στέγασης, να παρθούν μέτρα προστασίας στις φοιτητικές εστίες, να ανεγερθούν νέες εστίες στην ευθύνη του κράτους, να εξασφαλιστεί σταθερή και μηνιαία επιδότηση της φοιτητικής κατοικίας για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι, να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι των ιδρυμάτων, να γίνει δίμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας, δίμευση εγκαταλειμμένων ξενοδοχείων για να αναγερθούν νέες εστίες. Συνεχίζουμε μαχητικά τον αγώνα μας, προχωράμε σε δράσεις όπως είχαμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα.